Η κατάργηση της φορολογίας για διατήρηση επαγγελματικού υποστατικού και η δημιουργία χώρων όπου θα σταθμεύουν τα οχήματά τους είναι τα αιτήματα των οδηγών ταξί Λεμεσού. Στις 8.30 το πρωί, δεκάδες οδηγοί ταξί στάθμευσαν τα αυτοκίνητά τους έξω από το Δημοτικό Μέγαρο, διαμαρτυρώμενοι για τον φόρο υποστατικού, αλλά και για το ότι δεν υπάρχουν πιάτσες να σταθμεύουν. Όλες οι πόλεις έχουν πιάτσες για τα ταξί, η Λεμεσό στερεί. Και διαρωτούμαστε και λέμε εμείς ποιον φόρο υποστατικού θέλει να μας βάλει. Αφού όλη η μέρα γυρίζουμε πάνω κάτω μέσα στον δρόμο για να κάνουμε μια κούρσα. Την ίδια ώρα που πραγματοποιείται η εκδήλωση διαμαρτυρίας, ο Δήμαρχος Λεμεσού συζητούσε με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Οδηγών Ταξί διάφορες λύσεις. Μια μισή ώρα αργότερα όλοι φαίνονταν ικανοποιημένοι. Θα δώσουμε 4 πιάτσες εκεί που δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσοι ανήκουν σε γραφεία να φορολογεί το γραφείο και το γραφείο να δίδει στον κάθε ταξικίνητη θα πληρώσει. Όσοι δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, εκεί θα πληρώσουν το μίνιμουμ. Είμαστε ικανοποιημένοι εν μέρη. Έχει ικανοποιήσει το μισό μας αίτημα. Οι οδηγοί ταξί αναχώρησαν από το Δημοτικό Μέγαρο και εν μπομπή κατευθύνθηκαν στην επαρχιακή διοίκηση, όπου επέδωσαν υπόμνημα και στον έπαρχο Χριστάκη Αθανασίου.